Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας απόψε στην ομιλία αυτή και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, τον κύριο καθηγητή κύριο Παπαμαρινόπουλο. Και κάτι που δεν σας είπε και ο ίδιος βέβαια για την MIM είναι ότι μέσα από τις πολλές επιτυχίες ερευνητικές τις οποίες έχουν, πρόσφατα στις 19 Οκτωβρίου του 2007, σε εκδήλωση, ειδική εκδήλωση στην Ακαδημία Αθηνών, μέσω του ακαδημαϊκού κυρίου Αντώνη Κουνάδη, έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας της ομάδος του καθηγητή κύριου Παπαμαρινόπουλου, στην οποία συμμετείχαν η κυρία Παναγιώτα Πρέκα Παπαδήμα, ο κύριος Παναγιώτης Μητροπέτρου, ο γνωστός λυκειάρχης από το Λύκειο Κερατσινίου, η Έλενα Μητροπέτρου, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, ο Γιώργος Σαραντίνης, ο Κοσμάς Γαζέας, ο Παναγιώτης Νάστος, ο Κώστας Κυριακόπουλος και η Αλεξάνδρα Τσιρόνη. Έρευνα η οποία κατάφερε να καταδείξει με αδιάστατα κριτήρια και στοιχεία καθαρά επιστημονικά βασιζόμενη σε ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιεί και η NASA για να υπολογίζει τις θέσεις των άστρων στο στερέωμα, των πλανητών και γενικά όλων των φαινομένων που θέλει να παρατηρήσει, το Starry Night. Με το πρόγραμμα αυτό λοιπόν και με έρευνα και δουλειά επάνω στην Οδύσσια ετών, κατάφεραν να χρονολογήσουν επακριβώς όμως την ημερομηνία θανάτου του Πατρόκλου στην Τρία, η οποία πηγαίνει στο 2018 προχριστιανικής χρονολόγησης, και της επιστροφής του Οδυσσέα στην πατρίδα του το 2007, όπου έγινε η μνηστηροκτονία. Η ανάλυση τους βασίστηκε στην μελέτη των εκλήψεων, γεγονότων τα οποία αναφέρονται μέσα στην Οδύσσια ως συνοδά φαινόμενα των γεγονότων της μνηστηροκτονίας και του θάνατου του Πατρόκλου, μαζί με τις θέσεις ουρανίων σωμάτων της Αφροδίτης σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες ημερών, που πραγματικά το πρόγραμμα της NASA, η ομάδα της έρευνας, πιστοποίησε ότι οι πλανήτες και οι εκλήψεις με συν πλην δύο ημέρες ακρίβεια ήταν τις ημέρες οι οποίες είχαν προσδιορίσει από την έρευνα και περίπου με συν πλην 10 χρόνια από τις θεωρητικές μελέτες οι οποίες είχαν γίνει με βάση τα διάφορα αρχαία κείμενα που αναφέρονται στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια και τις διάφορες εκτιμήσεις που έχουν γίνει. Πιθανόν να μην γίνεται αντιληπτό το μεγατονικής ισχύος θέμα το οποίο έβαλε η ομάδα αυτή με την επιστημονική πιστοποίηση της χρονολόγησης συγκεκριμένης, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι μιλάμε για μια περίοδο 1200-1300 ετών πριν από τη χριστιανική χρονολόγηση, όπου ολόκληρη η ιστορία η μετέπειτα στηρίζεται σε χρονολογήσεις εφαπτόμενες ή έλκουσες την επόμενη χρονολόγησή τους από εκείνες τις ημερομηνίες. Άρα λοιπόν η ιστορία, ο ιστορικός ερευνητής του μέλλοντος έχει στα χέρια του δύο χρονολογίες οι οποίες πλέον δεν αμφισβητούνται, είναι πολύ σταθερές και επιστημονικά σταθερές και μπορεί πλέον η έρευνα να ανοίξει καινούργια κανάλια, καινούργιες ατραπούς διερεύνησης φαινομένων της αρχαίας εποχής, που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να γίνουν με την ακρίβεια που πλέον είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο, εγώ από αυτή τη θέση θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή, κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο, και την ομάδα και όλους όσους συμμετείχαν, για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Όταν ξεκίνησα να μελετώ την αρχαιογνωσία, ή να εντρυφώ στην αρχαιογνωσία καλύτερα, ήμουνα ήδη 32 χρονών. Πολύ αργά. Υπό ποια έννοια? Ότι δεν υπήρχαν ποτέ κίνητρα για κάτι τέτοιο. Έπρεπε να καθίσω και να ακούσω κάποιους σημαντικούς ανθρώπους, όπως απεδείχθη, και να μου δώσουν κάποια κίνητρα για να αρχίσω να μελετώ, πέρα από τα κλασικά του γυμνασίου και του ηλικίου που είχαμε κάνει, να μελετώ αυτά τα κείμενα σε βάθος. Ένα από αυτά με τα οποία ασχολήθηκα ήταν ο Τίμιος του Πλάτωνα. Μέχρι στιγμής τον Τίμιο του Πλάτωνα τον έχω μελετήσει μέσα από διαβάσματα και επανειλημμένες έτσι ερευνητικές και συσχετήσεις γεγονότων που αναφέρονται και στοιχείων που αναφέρονται μέσα πάνω από 30 φορές, θα μπορούσα να πω.
Τον τελευταίο μήνα που έκανα πάλι μία επανάληψη και μία επανατοποθέτηση κάποιων στοιχείων στην παρουσίαση αυτή, διαπίστωσα ότι αυτά τα οποία γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον αυτά τα οποία γνωρίζω εγώ και αυτά τα οποία αναδύονται μέσα από την ανάγνωση και τη μελέτη του τίμεου, είναι πάρα πολύ λίγα σε σχέση, και ανακάλυψα και άλλα πράγματα σε αυτό το μήνα μέσα, σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε ένα κοσμολογικό μύθο. Είναι το έργο Ωριμότητας του Πλάτωνα και το έργο που ουσιαστικά θεμελιώνει τη φυσική φιλοσοφία. Είναι ένα... Ποιο? Τα φώτα δεν ξέρω εγώ από πού... Ο Τόμας Τέιλορ, ένας Άγγλος μελετητής του Πλάτωνα, του πλατωνικού έργου στο σύνολό του, τοποθετεί τη δράση του διαλόγου, αυτών των οποίων διαλαμβάνονται μέσα στην ομάδα αυτών των ανθρώπων που θα δούμε ποιοι ήταν που συζητάνε, γύρω στο 421 προ-χριστιανικής χρονολόγησης. Ο Πλάτωνα από το 427 που γεννήθηκε έως το 347 που πέθανε, αποκλείεται να το έχει γράψει το 421. Η δράση του διαλόγου είναι το 421. Άρα διδάσκεται από τον Σοκράτη, ο οποίος γεννιέται το 470, πεθαίνει το 399. Και τελικά ο Πλάτων το ακούει, το διδάσκεται από τον Σοκράτη το έργο αυτό, το μυθολογικό αφήγημα, και το γράφει κατά τις εκτιμήσεις των μελετητών περίπου το 360. Στο έργο αυτό υπάρχουν τρία κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι η ανακεφαλαίωση ενός διαλόγου που είχε γίνει το προηγούμενο βράδυ μεταξύ του Σοκράτη, του Κρητία, του Τίμεου και ενός άλλου ο οποίος δεν αναφέρεται, του Ερμοκράτη, που ήταν μαζί και συζητάγανε στοιχεία τα οποία συναντάμε στην πολιτεία του Πλάτωνα. Αφιερώνεται ένα μικρό έργο, ένα μικρό κομμάτι του έργου στην αρχή, και στη συνέχεια ο Κρητίας, ο προπάπος του Πλάτωνα. Δηλαδή το 421 ο Πλάτων ήταν 7 χρονών, 6 χρονών. Σε εκείνο το διάλογο ο Κρητίας, ο προπάπος του που συμμετείχε, μπαίνει στο δεύτερο μέρος του διάλογου και ανακοινώνει ότι ο παππούς του, που ήταν μαζί με τον Σόλωνα και διοικούσαν την Αθήνα, δηλαδή 150 χρόνια πριν, του μετέφερε ολόκληρη την ιστορία, το μυθολόγημα, τον μύθο της Ατλαντίδος. Πώς είχε επισκεφτεί τους ιερείς στην Αίγυπτο, πώς οι Αιγύπτιοι του εξήγησαν ότι εσείς οι Έλληνες αείπεδεσαστε, διότι πάντα καταστρέφεστε και πάντα ξαναγεννιέστε από την αρχή, ότι εμείς ό,τι γνωρίζουμε τα έχουμε πάρει πριν από το δικό μας πολιτισμό, 1000 χρόνια πριν από εσάς, και του μετέφερε μία γνώση πέρι της Ατλαντίδας, την οποία ο Κρητίας, στο δεύτερο αυτό κομμάτι της αρχής του διαλόγου του Τίμεου, λέει ότι κοιτάξτε, επειδή είναι ο Τίμεος τώρα εδώ, ο οποίος είναι φυσικός, μελετητής, ερευνητής και θα μας αναπτύξει το πώς οι θεοί αποφάσισαν να φτιάξουν το σύμπαν και τον άνθρωπο, θα συνεχίσω εγώ μετά το διάλογο αφού τελειώσει ο Τίμεος και θα σας πω τα υπόλοιπα. Συμφωνεί Σοκράτη, του λέει. Σοκράτη συμφωνεί και ξεκινάει ο Τίμεος στην αφήγησή του. Γι' αυτό το έργο του, στα βιβλία συνήθως υπάρχει ο Τίμεος στην αρχή ή περιφύσεως και ακολουθεί ο Κρητίας ή Ατλαντικός, δηλαδή ο περιατλαντίδας διάλογος. Όμως όλο το έργο, αν και αναφέρεται σε ένα κοσμολογικό, είναι ένας κοσμολογικός μύθος, όλο το έργο, όταν θα το μελετήσει κανείς προσεκτικά, είναι θεμελιωμένο, όλες του οι παράγραφοι, όλες του οι προτάσεις, όλα τα κατηγορήματα, μέσα στα πλαίσια της λογικής, των λογικών συνειρμών. Και η θεμελίωση έχει γίνει μέσα από τη διαρκή έρευνα του κάθε ζητήματος, επισταμένη έρευνα του κάθε ζητήματος, το οποίο πιάνει ο Τίμεος να αναλύσει, και της αμφισβήτησής του. Η αμφισβήτηση είναι πυρηνικό υλικό στην ελληνική φιλοσοφία. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, στο έργο του «Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα», αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα έλαμψε διότι αμφισβητούσε συνεχώς την παράδοση και δοκίμαζε νέες μορφές σε όλα. Η ελληνική κοσμοθέαση είναι, και το καταλαβαίνουμε, το έχουμε ζήσει και το γνωρίζουμε, βρίσκεται σε αντιδιαστολή και πλήρη αντίθεση με την εξαποκαλύψεως γνώση του μονοθεϊσμού που οδηγεί στη θανατολαγνία. Όπου οι άνθρωποι γεννιούνται και ζουν μια ζωή περιμένοντας πότε θα παθάνουν και παρακαλώντας τους θεούς να τους βοηθήσουν να περάσουν καλά σε αυτή τη ζωή, και έχει μετά ο Θεός τι θα κάνουμε στην επόμενη. Δεν είναι αυτός ο Πλάτωνας, δεν είναι αυτός ο Τίμεος. Ο Τίμεος δίνει μια πρόταση κοσμολογικής αρχής, κοσμολογικής φύσης, όπου ο άνθρωπος είναι μέρος αυτής της δημιουργίας, δεν είναι κάτι το έτερον, το οποίο παρακολουθεί, δεν είναι παρατηρητής, είναι μέρος. Οι μονοθεϊστικές θρησκείες, όπως είναι γνωστό, σε αντιδιαστολή με την ελληνική κοσμοθέαση,
ενδιαφέρονται για τη συμμόρφωση με τις εντολές του Ιαχωβά ή η Ιουδαϊκή θρησκεία, κατάλληλα φτιαγμένες για την εκμετάλλευση όλων των υπόλοιπων. Ο Χριστιανός, η Χριστιανική θρησκεία και ο Χριστιανός γενικά ζει για να σώσει την ψυχή του και να κερδίσει την αιώνια ζωή και ίσως όχι για την κοινωνία μέσα στην οποία συμβιώνει. Ίσως. Ο Μωαμεθανός και ο Ινδουιστής για την εφαρμογή των λόγων του προφήτη και για τη διατήρηση των τάξεων όσων έχουν. Βασίλης Ραφαηλίδης, είναι από το βιβλίο του Οι Άραβες. Ο Έλληνας όμως αμφισβητεί, που σημαίνει ότι δοκιμάζει, ανατρέπει και δημιουργεί τον νέο. Η φυσική κοσμοθέαση, η ελληνική κοσμοθέαση έδωσε στην κοινωνία και στον άνθρωπο που εστιάζει σε αυτούς όλα τα υλικά που χρειάστηκε για να φτιάξει πολιτισμό, τέχνες και επιστήμες. Δηλαδή, αυτά που η ανθρωπότητα χρησιμοποίησε και έστω και στην ατελή μορφή της που γνωρίζουμε σήμερα, να έχει καταφέρει. Ουσιαστικό στοιχείο στην διαλεκτική του Πλάτωνα επάνω σε αυτόν τον διάλογο είναι η αφισβήτηση, όπως είπαμε προηγουμένως. Όποιος λοιπόν αγαπάει την νόηση και την γνώση, πρέπει πρώτα να εξετάζει τις αιτίες της λογικής φύσης και ύστερα να ενδιαφέρεται για εκείνες που δημιουργούνται από άλλες ή που κινούν και άλλες. Δηλαδή, ουσιαστικά, εδώ ο Πλάτων μας παραπέμπει να αναφερθούμε στις πρώτες αιτίες, στα πρώτα κατηγορήματα, στις αρχικές συνθήκες. Δηλαδή, τα προβλήματα μην τα βλέπουμε σαν μία ροή, σαν ένα υγρό το οποίο κινείται, που δεν ξέρουμε πού έχει αρχή και πού έχει τέλος, από πού ήρθε και πώς βρέθηκε στην κατάσταση που είναι, αλλά πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι λογικές αρχές, οι λογικές αιτίες, οι οποίες μας έχουν φέρει να μελετάμε το συγκεκριμένο αντικείμενο που πραγματευόμαστε σε κάθε ένα βήμα μας. Συνεχίζει πιο κάτω με την αυτονόητη σήμερα σε κάθε ερευνητή αρχή ότι αν η λογική και η αληθινή γνώμη είναι δύο διαφορετικά πράγματα, προσέξτε, η λογική και η αληθινή γνώμη. Εντάξει, η αληθινή γνώμη, ποια είναι η αληθινή γνώμη? Μαζευόμαστε 15.000 άνθρωποι, συμφωνούμε σε κάτι. Εντάξει, ποιος το είπε? Εντάξει, τώρα μην συζητάμε ποιος το είπε, έχουμε 15.000 ανθρώπους, συμφωνούν. Αληθινή γνώμη. Η λογική όμως είναι κάτι άλλο. Η λογική είναι εκείνη η οποία θα επιβάλλει τη χρήση των κανόνων της για να βγουν τα συμπεράσματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση κατά κανόνα με το τι πιστεύει ο καθένας από εμάς. Οι κανόνες της λογικής οδηγούν σε συμπεράσματα διαφορετικά από τη γνώμη που σχηματίζουμε για κάποια φαινόμενα, από την παρατήρησή τους και μόνο, τις αισθήσεις μας. Τότε σημαίνει ότι τα παρατηρούμενα δεν είναι η ουσιαστική πραγματικότητα, η φύση των πραγμάτων, αλλά μια αντανάκλασή τους. Παραδείγματος χάρη, σε ένα σανσέρ μέσα να βρισκόμαστε με μια σακούλα και πατάμε να πάμε προς τα κάτω, εκείνη τη στιγμή ξαφνικά το βάρος της σακούλας δεν είναι αυτό το οποίο φανταζόμαστε ότι είναι. Είναι πολύ λιγότερο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο. Δεν μπορούμε να το εμπιστευτούμε. Παράδειγμα. Στην κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική, μέχρι να εμπεδωθεί και να εδραιωθεί, ηρίστον παρόδο ότι όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα εδώ πέρα και οι ομιλίες που κάνουμε και οι υπολογιστές που χρησιμοποιούμε οφείλονται στην κβαντική φυσική. Είναι αποτελέσματα της κβαντικής φυσικής. Μας λέει ότι ο χώρος στον οποίο ζούμε και ο χώρος από τον οποίο αποτελούμαστε είναι ουσιαστικά κενός χώρος. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε για την πραγματικότητα είναι μια ψευδαίσθηση η οποία δημιουργείται από τις αισθήσεις μας. Εάν θέλουμε να δούμε την πραγματική, την αντικειμενική, το όντως όν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική μας. Οι κβαντικοί φυσικοί αυτό κάνανε. Υπερεύσαν την κλασική αντίληψη για το πώς κινούνται τα πράγματα και θεώρησαν ότι υπάρχει ένας νόμος κάτω, σε ένα υπόστρωμα πιο κάτω, πιο βασικό από αυτό το οποίο φαίνεται, το οποίο ρυθμίζει τις αλληλεπιδράσεις των κυττάρων μας, των ατόμων, των μορίων, του ηλεκτρισμού, του μαγνητισμού, της βαρύτητας, που ακόμα προσπαθούν να τη συνδέσουν με τις υπόλοιπες δυνάμεις της φύσης, και απεδείχθη ότι είχε δίκιο. Ερμηνευτικά, η κβαντική φυσική δεν θα είχε καμία απολύτως ισχύ εάν τα πειράματα τα οποία είχε προτείνει και οι δράσεις στις οποίες είχε προχωρήσει δεν είχαν χτίσει όλο αυτόν τον πολιτισμό που ζούμε σήμερα. Το πρώτο βασικό, ένα από τα... Υπάρχουν πολλά ζητήματα με τα οποία καταπιάνεται ο Πλάτωνας μέσα στον Τίμεο. Το βασικό των όλων είναι η ανθρωπογένεση. Πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος? Είναι η ανάμειξη θείας ουσίας, ψυχής και ύλης. Τα αισθητά, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, οι αισθήσεις μας και αντιλαμβανόμεθα, είναι εικόνες του δημιουργού. Ποιος είναι ο δημιουργός? Πολύ εύκολα να στήσεις θρησκείες επάνω σε αυτές τις αντιλήψεις.
όταν είσαι ανάμεσα σε 10.000 ανθρώπους μαζί με άλλους 3 που ξέρουν να διαβάζεις αυτά τα κείμενα και να τα ερμηνεύεις και οι άλλοι δεν μπορούν να διαβάσουν. Ποιος είναι ο δημιουργός? Ο δημιουργός είναι αυτόν που η σύγχρονη φυσική και ο σύγχρονος κλάδος των γνωσιακών επιστημών αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας και που δεν έχουν καμία σχέση με την αντίληψή μας, αν το καταλαβαίνουμε, αν το βλέπουμε μπροστά μας αυτό το πράγμα, ότι είναι ένα πεδίο, το οποίο πρόσφατα δόθηκε και Νόμπελ αυτό, το πεδίο Higgs, το σωματίδιο Higgs, στο οποίο οι στοιχειώδεις αλληλεπιδράσεις του οποίου δημιουργούν την ύλη, η οποία με τη σειρά της, την πρωτογενή ύλη, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί τη δευτερογενή ύλη. Πώς όμως, έτσι, τυχαία? Στο Princeton, στο Caltech, το Λομονόσοφ, το πρώην Λομονόσοφ, στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας, υπάρχουν ομάδες οι οποίες ασχολούνται και αποδεικνύουν. Ένας μάλιστα Αμερικανός, ο Μαλτακένα, στο Princeton μαθηματικός, ασχολούνται με την απόδειξη, ουσιαστικά με την τεκμηρίωση του μοντέλου, ότι όλη η δημιουργία πηγάζει από ένα πληροφοριακό μοντέλο το οποίο υπάρχει μέσα στο βασικό πεδίο της δημιουργίας. Τα πράγματα δεν είναι τυχαία. Τα πράγματα δοκιμάζονται, αλλά η πληροφορία είναι εκείνη η οποία ουσιαστικά υποδεικνύει το πώς από όλες αυτές τις δοκιμές κάποιες θα έχουν πριτανεύουσα παρουσία. Και η επανάληψή τους ανακυκλώνει την ίδια πληροφορία, η οποία παγιώνεται και δημιουργεί τις μορφές. Δημιουργεί τα αισθητά. Στην αρχαιότητα, ο Αριστοτέλης αυτό το ονόμασε εθέρα. Ο Πλάτωνας, στον Τίμεο και σε άλλα έργα του, το ονομάζει το πέμπτο στοιχείο. Και το αντιστοιχεί με το δωδεκάεδρο, με το πεντάγωνο, το δωδεκάεδρο. Ο εθέρας είναι μια έννοια που στη φυσική, από το 1905 που θεμελιώθηκε η ειδική θεωρία της σχετικότητας από τον Αϊνστάιν και το 1915 που θεμελιώθηκε η θεωρία της βαρύτητας, η γενική θεωρία της σχετικότητας για τη βαρύτητα του Αϊνστάιν, απεδείχθη ότι ήταν ένα στοιχείο το οποίο δεν χρειαζόταν πλέον να εισάγεται μέσα στη φυσική σκέψη για να ερμηνεύσει τα φαινόμενα. Υπάρχει όμως ένα βιβλίο ενός Ρωσοεβραίου φυσικού Πολωνού, Πολωνοεβραίου φυσικού, του Λούντβιχ Κόστρο, το οποίο γράφτηκε το 2004, το οποίο μελετά όλες τις επιστολές του Αϊνστάιν με τους συναδέλφους του από το 1922-23 και μετά, με όλους τους μεγάλους φυσικούς του 20ου αιώνα, όπου ο ίδιος Αϊνστάιν βλέπουμε στα γράμματά του να περιγράφει πλέον τον εθέρα ως ένα χώρο ιδιωτήτων μέσα στη φυσική δημιουργία και να τον επανεισάγει μέσω της γενικής θεωρίας σχετικότητος. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω σε αυτό το θέμα, γιατί θα πρέπει να καταφύγουμε σε μαθηματικές αναλύσεις, αλλά τα βιβλία αυτά και τα κείμενα αυτά είναι εύκολα προσβάσιμα στον καθένα που θέλει να τα μελετήσει. Εδώ πέρα χρειαζόμαστε κάποια επιστημονικά δεδομένα, πάγια επιστημονικά δεδομένα που θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Ο αέρας. Τι δουλειά έχει τώρα η σύσταση και η σύνθεση του αέρα με τον Πλάτωνα και με τον Τίμεο? Από εκεί ξεκινάει ένα μεγάλο κομμάτι της ανάλυσης για την ανθρωπογέννηση και για το σύμπαν. Και αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς σήμερα για τον αέρα είναι ότι η πριτανεύουσα ουσία είναι το άζωτο με ποσοστό 78%. Δηλαδή ο αέρας ο οποίος αναπνέουμε έχει ένα μόνο 20% οξυγόνο, αλλά η κυρίαρχη ουσία είναι το άζωτο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Δεν το ξέρουμε ή δεν το έχουμε, το ξέρουμε αλλά δεν το έχουμε καταγράψει. Είναι πάρα πολύ βασικό, διότι το άζωτο είναι εκείνο το οποίο ουσιαστικά συνθέτει την αέρια δομή της ατμόσφαιρας. Και μάλιστα όλη η φύση, στην φύση, στη δημιουργία και στην βιοχημεία του κύκλου της ζωής, υπάρχουν δύο κύκλοι, δύο πριτανεύοντες κύκλοι που αναφέρονται. Ο κύκλος του αζότου και ο κύκλος του άνθρακα. Το άζωτο λοιπόν είναι το βασικό, το πυρηνικό στοιχείο από το οποίο αποτελείται ο αέρας, στον οποίο μέσα υπάρχουν και τα άλλα υλικά, υπάρχει το υδρογόνο σε πολύ μικρό ποσοστό, υπάρχει το οξυγόνο. Και το άζωτο, από η λέξη του, είναι εύκολα ερμηνεύσιμη στα ελληνικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Είναι το οποίο εκείνο το οποίο, αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ζωή.
Διότι το άζωτο είναι ο περιέκτης των υπόλοιπων στοιχείων που χρειάζεται ο άνθρωπος για να έχει, να μπορεί να συντηρήσει τη βιοχημική του υπόσταση. Αποτελεί λοιπόν τον αέρα μέσα στον οποίο κατοικεί και αυτό που γεννά την καύση, το πυρ, που είναι το οξυγόνο. Πυρ, καύση δηλαδή. Άνευ παρουσίας οξυγόνου δεν υπάρχει. Ακόμα και τους πυράβλους που έχουμε δει μερικές φορές σε κάποια ντοκιμαντέρ, στο διάστημα που δεν υπάρχει έξω από την ατμόσφαιρα, που επιταχύνονται και βλέπουμε φωτιά να πετάγεται από πίσω, τα καύσιμα που χρησιμοποιούν περιέχουν μέσα οξύδια, οξύδια, δηλαδή ενώσεις του οξυγόνου, τα οποία με μια χημική αντίδραση η οποία δημιουργείται, αναφλέγονται. Και μπορεί και καίγεται και δημιουργεί την νόση, την επιπλέον νόση. Άρα δεν υπάρχει φωτιά χωρίς να υπάρχει οξυγόνο. Υπάρχει ο άνθρακας με τη μορφή του διοξιδίου του άνθρακα στον αέρα, αλλά και υπάρχει ο άνθρακας της γης. Η υπολογισμένη ποσότητα του άνθρακα στο σύμπαν, στη γη επάνω, είναι 10 στην 18 κιλά, 121 επί 10 στην 18 κιλά. Συγκρινόμενη με την μάζα της γης, είναι πολύ μικρή, αλλά συγκρινόμενο ως το στοιχείο, δηλαδή μελετόμενο ως το στοιχείο άνθρακας, το οποίο είναι η βάση της ζωής, η ποσότητα αυτή είναι τεράστια. Ο άνθρακας είναι το εκ της γέας λιθένης στοιχείο που με το υδρογόνο βρίσκεται σε ελάχιστο ποσοστό συμμετοχή στον αέρα, δημιουργεί το μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι το αέριο που η επιστήμη μας λέει είναι αυτό που δημιουργείται, η αρχική σούπα, που δημιουργήθηκε στις πρώιμες περιόδους της δημιουργίας της γης, από το οποίο προκύψαν οι πρώτες βιολογικές μορφές, οι πρώτες σύνθετες βιολογικές μορφές από την αρχική αυτή σούπα. Εκάει από το πυρ, δηλαδή το οξυγόνο, είναι η καύση του μεθανίου με το οξυγόνο και παράγει διοξίδιο του άνθρακα πάλι μέσα στην ατμόσφαιρα και νερό. Ή πάλι άνθρακα δια της ατελούς καύσεως. Τα στοιχεία δηλαδή αυτά τα τέσσερα, αυτά που γνωρίζουμε σήμερα, η γη, ο άνθρακας, το υδρογόνο που είναι το ίδωρ που είναι το υδρογόνο, το οξυγόνο που είναι το πυρ και ο αέρας που είναι το άζωτο, τα χρειάζονται για όλα τα έμβια για να κάνουν τις βιολογικές τους καύσεις. Ο άνθρωπος, όλοι γνωρίζουμε ότι αποτελείται, στον πυρήνα του κυτάρου μας έχουμε 23 χρωματισώματα, το λεγόμενο DNA, το οποίο DNA ουσιαστικά είναι μια απέραντη αλυσίδα, 23 απέραντες αλυσίδες, από 4 βάσεις, χημικές βάσεις, την αδενίνη, την γουανίνη, τη θυμίνη και την κιτοσίνη. Οι οποίες βάσεις κάνουν δεσμό γουανίνη και κιτοσίνη μόνο, GC μόνο, δηλαδή όταν θα δείτε μια εικόνα ή μια ανάλυση σε κάποιο περιοδικό DNA, θα δείτε GC μόνο και AT, αδενίνη και θυμίνη μόνο. Αυτά επαναλαμβάνονται και φτιάχνουν τα δισεκατομμύρια genes, τα γονίδια, τα οποία υπάρχουν μέσα στο ανθρώπινο DNA. Και αν τα δει κανείς, ακόμα και με τις φωτογραφίες της σύγχρονης επιστήμης, ακόμα και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο που τα βλέπουν, in vitro που βλέπουν, μελετούν το DNA in vitro, βλέπουν ότι αυτά είναι σαν καρφιά. Είναι πραγματικά σαν καρφιά. Ο Πλάτων, σε πολλά σημεία του έργου Τίμεως, αντιστοιχίζει το κυβικό σχήμα με τον άνθρακα. Πράγματι. Το κυβικό σχήμα με τον άνθρακα. Το τετράεδρο με το οξυγόνο, το πυρ. Το δωδεκάεδρο, το εικοσάεδρο με το υδρογόνο, την εικοσαεδρική δομή. Και το άζωτο, την οκταεδρική δομή. Εισάγει, όπως είπαμε, ο Πλάτωνας και το πέμπτο στοιχείο, ο οποίος είναι ο εθέρας. Το οποίο είναι το δωδεκάεδρο που αποτελείται από τα πεντάπλευρα, τα πεντάγωνα. Η βάση της ζωής μας είναι αυτές. Το DNA είναι αυτό. Αυτά είναι τα καρφιά. Γουανίνη, κιτοσίνη, θυμίνη, αδενίνη. Κιτοσίνη, γουανίνη, αδενίνη, θυμίνη. Δεν υπάρχει άλλος συνδυασμός. Αυτοί είναι οι συνδυασμοί. Η απειρία τους είναι αυτή, το μεγάλο μήκος τους δηλαδή και το μεγάλο μέγεθος αυτής της αλυσίδας, είναι που, στην οποία μέσα είναι καταχωρημένη η πληροφορία της ύπαρξής μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μας λέει λοιπόν ο Τίμεως ο 43α ότι τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, κατ' εντολή του άκτης του Θεού,
της πληροφορίας, του νόμου, του δημιουργού, του Θεού, αν θέλετε, όποιος θέλει, τα κτίσματά του, οι τέλειοι θεοί, που είχαν φτιαχτεί από αυτόν, τα πήραν υπό προκαθαρισμένες και κατ' εντολή του αναλογίες και έπλασαν το γένος των ανθρώπων. Συνέδεσαν αυτά σε ένα ενιαίο σύνολο, όχι αδιάλυτο όπως το δικό τους, αλλά στερεώνοντάς τα με αμέτρητα καρφιά τόσο μικρά που ήταν αόρατα. Τις βάσεις που λέγαμε προηγουμένως, αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη και τοσίνη. Τι σημαίνει όμως το αδιάλυτο? Το DNA στα άκρα του, το μόριο του DNA στα άκρα του, έχει κάποιες επαναλήψεις των βάσεων που είδαμε, αδενίνης, θυμίνης, κιτοσίνης και γουανίνης, που λέγονται τελομεροί. Το 2013 δόθηκε βραβείο Νόμπελ για την πιστοποίηση, την οριστική πιστοποίηση και αποτύπωση, ότι τα τελομεροί αυτά είναι στα οποία οφείλεται η γύρανση, η καταστροφή των κυττάρων ή η διατήρηση της ζωής. Τα τελομεροί αυτά, όταν γεννιέται ο άνθρωπος, το έμβριο, το μικρό παιδί, είναι 55.000 βάσεις. Το αριθμό σου είναι 55.000 βάσεις, αδενίνης, θυμίνης, κιτοσίνης, γουανίνης, οι οποίες πλέον δεν είναι ενωμένες με καρφιά σαν έλικα όπως είναι το DNA, αλλά κλείνουν το DNA στο άκρο, γυρίζοντας και πιάνοντας το άλλο κομμάτι της αλυσίδας. Κάθε φορά που γίνεται πολλαπλασιασμός του κυττάρου μας, κάποια από αυτά τα κομμάτια που συνιστούν το τελομερές χάνονται. Όταν ο οργανισμός, όταν η πληροφορία που υπάρχει μες στο DNA καταλαβαίνει, φτάσει να καταλάβει και το καταλαβαίνει αυτό, ότι αν συνεχίσει τον πολλαπλασιασμό του κυττάρου, πλέον το κύτταρο θα διαλυθεί, διότι το εναπομείναν τελομερές δεν είναι ικανό να συγκρατήσει το DNA στη θέση που πρέπει να είναι, να μην διαλυθεί δηλαδή μέσα στο κύτταρο, σταματάει το κύτταρο αυτό να πολλαπλασιάζεται από εκεί και πέρα. Και παραμένει αυτό που είναι. Με αποτέλεσμα να δέχεται όλες τις οξυδωτικές δράσεις από το περιβάλλον, το φαγητό, τις ψυχικές δράσεις, όλα αυτά, και να οξυδώνεται και να γερνάει. Και έτσι έρχεται η γύρανση. Εάν είχαμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα μπορούσε να διατηρήσει τον αριθμό των τελομερών, θα τον έχει η ανθρωπότητα σε λιγότερα από 100 χρόνια, αδιατάρακτο, δεν θα υπήρχε γύρανση. Ξεκινάνε από 55.000 και φτάνουν γύρω στα 5 με 6.000 τα τελομερή αυτά, τα τελομερή μόρια. Εκεί σταματάει η διαίρεση του κυττάρου, στα 23, 24, 25 χρόνια, ανάλογα με την ηλικία του, ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο. Και από εκεί και πέρα τα κύτταρα παραμένουν στη διάθεση των οξυδωτικών δράσεων του περιβάλλοντος, κυριότερες εκ των οποίων είναι οι σκέψεις. Αυτή λοιπόν, αυτές είναι οι στερεοχημικές, αυτή είναι η στερεοχημική δομή των τεσσάρων βάσεων. Αυτή είναι η δομή του DNA, αριστερά όπως το βλέπετε, δεξιά όπως το βλέπετε. Και αυτά τα κίτρινα που φαίνονται με εικόνα ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι τα τελομεροί. Συνεχίζοντας την διαδικασία ανθρωπογένεσης, φτάνει ένα σημείο στο οποίο μας λέει ότι εντάξει, συνδέθηκαν αυτά τα πράγματα, δηλαδή ο ΑΕΡ, το ΠΥΡ, η γη και το ΙΔΟΡ, και φτιάχτηκαν οι άνθρωποι κατ' εντολή των κτιστών θεών. Αλλά πώς μπήκαν αυτά τα πράγματα, στην τύχη? Όχι, λέει, με χρυσή αναλογία. Η χρυσή αναλογία είναι ο χρυσός λόγος που λέμε. Η ακολουθία, η Πυθαγόριος ακολουθία, που θα τη δούμε στη συνέχεια. Αλλά εδώ πέρα πρέπει να κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όταν κανείς μελετάει το ντύμεο, διαβάζει κάποια πράγματα που σε κάποια στιγμή του φαίνουν πάρα πολύ οικεία. Διαβάζει κάποια στιγμή για την εξέλιξη. Λέει, τα είδη εξελίσσονται. Εντάξει, εξελίσσονται, το ξέρουμε από τον Δαρβίνο. Μα, εδώ πέρα μιλάμε για 420 χρόνια πριν από τη χριστιανική χρονολόγηση και μας αναφέρει ο Πλάτωνας μέσα στον Τίμεο, μας αναφέρει μια ολόκληρη επιστημονική γνώση μαθηματικών, βιολογίας και θα δούμε και άλλα πράγματα, τα οποία η ανθρωπότητα μόλις και πρόλαβε να τα ανακαλύπτει στους ελληνιστικούς χρόνους και να αρχίσει να κάνει κάποια επιστήμη, μέχρι να πέσουν οι μαύροι αιώνες που ακολούθησαν και να τα ανακαλύψει πάλι στην περίοδο της αναγέννησης και της βιομηχανικής επανάστασης. Και εδώ πέρα, η χρυσή αναλογία, η οποία περιγράφεται στις παραγράφους 32α, 35b και 35c, εκτίθεται εκείνη τη χρονική περίοδο. Τι σημαίνει όμως και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Δηλαδή, εντάξει, ακούει κάποιος, ο Πλάτωνας μίλησε για τον χρυσό λόγο.
Α, εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Θα δούμε τι σημαίνει. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 35β αριθμούνται 7 διαδοχικοί μερισμοί της ουσίας της δημιουργίας. Λέει ο Πλάτων ότι πήρε από την ουσία, στην ονομάσουμε την ουσία Α, τη μονάδα που πήρε, μετά πήρε τη δεύτερη φορά διπλάσια, μετά μια μισή φορά τη δεύτερη, όσο πήρε τη δεύτερη φορά, μετά δύο φορές όσο πήρε τη δεύτερη φορά, μετά τέσσερις φορές όσο πήρε τη δεύτερη φορά, μετά τρεις φορές όσο πήρε την τρίτη φορά και ούτω καθεξής. Αλλά αυτά, αν τα βάλεις κάτω, με απλά μαθηματικά, βγαίνουν δύο σειρές. Βγαίνουν οι δυνάμεις του 2 και βγαίνουν οι δυνάμεις του 3. Οι αριθμοί αυτοί, ως μερισμοί της ουσίας που αναφέρονται μέσα στο έργο του Πλάτωνα, είναι αναλογίες. Που αν τις βάλει κανένας κάτω, βγαίνουν αυτά πράγματα. Και στην ανάλυση, εκεί πέρα που αναφέρεται στην εισαγωγή του πέμπτου στοιχείου, δηλαδή του πεντάγωνου, από το οποίο συντίθεται το κανονικό δωδεκάεδρο, ο χρυσός λόγος, η χρυσή αναλογία, το φι, το 1,618, αναδύεται σε όλες τις γραμμές που μπορείτε να τραβήξουμε μέσα σε ένα πεντάγωνο και σε όλες τις σχέσεις πλευρών και τμήματων που δημιουργούνται από τις βασικές, από τα βασικά του ευθύγραμμα τμήματα. Μα είναι μόνο εκεί? Όχι, αυτό είναι το γεωμετρικό μοτίβο, το οποίο είναι αναμφισβήτητο. Είναι γεωμετρία. Όπως και να ορίσει κανείς η μονάδα μέτρησης, ας πάρουμε για μονάδα μέτρησης αυτό. Και ας το πούμε, αυτή είναι η μονάδα μέτρησης ανθρωπότητας. Ας πάρουμε για μονάδα μέτρησης αυτό. Το μήκος αυτό. Ας πάρουμε για μονάδα μέτρησης αυτό. Ό,τι και μονάδα μέτρησης να πάρεις, από τη στιγμή που θα αρχίσεις να μετράς και να κάνεις αναλογίες επάνω στη φυσική δημιουργία, θα σου προκύπτει πάντα φύ. Θα σου προκύπτει πάντα ο Χριστός λόγος. Και με βάση αυτή την αναλογία, αυτό είναι το slide το οποίο το κατάλαβα γύρω στο 1999-2000, τι θέλει να πει ο Πλάτωνας. Ανάμεσα στη φωτιά και το χώμα, έβαλα το νερό και τον αέρα με αναλογία νερό προς χώμα, ως και αέρας προς νερό. Και με αναλογία αέρα προς νερό, ως και φωτιά προς αέρα. Δέστε κάτι, αριστερά και δεξιά, πάνω και κάτω βρίσκονται οι στερεοχημικές δομές των τεσσάρων βάσεων αδενίνης, θυμίνης, κιτοσίνης και γουανίνης. Εάν μετρήσετε, τα μπλε είναι τα άζωτα, τα γκρι είναι οι άνθρακες, τα άσπρα είναι τα υδρογόνα και τα κόκκινα είναι τα οξυγόνα. Εάν μετρήσουμε σε κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα μόρια της ζωής μας, που συνθέτουν τη ζωή μας, εμάς που μιλάμε και ακούμε αυτή τη στιγμή και βρισκόμαστε εδώ, και τα μετρήσουμε και πάρουμε τις αναλογίες όπως μας υποδεικνύει, υδρογόνο προς άνθρακα, δηλαδή νερό προς γη, προς χώμα, ως και αέρας προς νερό, άζωτο, ο αέρας που λέγαμε προηγουμένως, το άζωτο, προς νερό, προς υδρογόνο, που είναι ο γεννήτωρας του υδρογόνου, του νερού, βγαίνει ακριβώς, αν πάρετε τις αναλογίες επάνω τα νούμερα, βλέπετε, υδρογόνο 5, κάτω, στην αδενίνη, δίπλα, που είναι, θα είναι πάντα γουανίνη, αδενίνη, δίπλα, σε μια ατέλειωτη σειρά, υποχρεωτικά και το σύνηθι μείνει δίπλα, σε μια ατέλειωτη σειρά. Οι αναλογίες αυτές είναι όπως περιγράφει μέσα ο Πλάτωνας, στα μόρια. Πού το ήξερε? Αυτό δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω ακούσει σε κάποια άλλη διάλεξη κάποια στιγμή, και που είναι και πραγματικό βέβαια, είναι ότι ο Πλάτωνας ήταν μύσης των Ελευσινίων. Και ήταν ένας από τους λίγους που είχε φτάσει μέχρι την ένατη ημέρα των Ελευσινίων, των μεγάλων, στην εποπτεία. Και είχε έρθει, από ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα, είχε έρθει σε επαφή με αυτό που λέγανε ένατη μέρα, εποπτεία. Ο Εδουάρδος Σιρέ, η μεγάλη μύστερη στο βιβλίο αυτό, είναι ένας άνθρωπος ιστορικός, το 1927, έγραψε αυτό το βιβλίο, η μεγάλη μύστερη, ο Εδουάρδος Σιρέ, ο οποίος έκανε μια δουλειά, άνθρωπος, μάζεψε από όλα τα αρχαία κείμενα όσον αφορά ειδικά για τα Ελευσίνια μυστήρια, ό,τι πληροφορία υπήρχε, και μας δίνει μια πρόταση του τι σημαίναν τα Ελευσίνια μυστήρια, με τον πιο προσεγγιστικά σωστό τρόπο που διαβάζουμε μέσα από την τέλεσή τους από τα διάφορα έργα, αρχαία έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η βασικότερη ημέρα όλων των Ελευσινίων, των 9 ημερών, ήταν αυτός που θα άντεχε, ήταν η ένατη μέρα, αυτός που θα άντεχε
να φτάσει στην ένατη μέρα. Εκεί είχε την επαφή με το σύμπαν, με τη δημιουργία. Με ποιο τρόπο? Άγνωστο. Προσωπικά δηλαδή δεν το γνωρίζω. Τι σήμαινε αυτή η εποπτεία? Τι υποθήκες έβαζε στη ζωή αυτού του ανθρώπου μετά? Άγνωστο. Όμως να θυμηθούμε ότι ο Πλάτων κάποια στιγμή κινδύνευσε να εξοριστεί από την Αθήνα, γιατί κατηγορήθηκε ότι αποκάλυψε σε κάποιο έργο του στοιχεία των Ελευσινίων Μυστηρίων. Αυτό το είναι το κομμάτι της ανθρωπογένεσης. Το δεύτερο κομμάτι με το οποίο καταπιάνεται ο Πλάτων ενός οντίμεο είναι ο χρόνος. Μας λέει ότι ο χρόνος είναι εικόνα της κίνησης μέσα σε σταθερή αιωνιότητα και όχι το μέτρο της αιωνιότητας αυτής. Αυτό που εμείς ονομάζουμε δηλαδή παρελθόν και μέλλον είναι απλά μορφές του χρόνου, δηλαδή της κίνησης. Εσφαλμένα όμως τις αποδίδουμε στη δημιουργία ως ιδιότητές της. Τι μας λέει δηλαδή εδώ πέρα, ότι, και τι μας λέει και η σύγχρονη φυσική, έτσι, ότι ο χρόνος δεν είναι παράμετρος της δημιουργίας. Ο χρόνος είναι παράμετρος της αντίληψής μας. Το υπήρχε και το θα υπάρχει, μας λέει ο Πλάτωνας, είναι απλά κινήσεις μέσα στην αμετάβλητη ουσία της δημιουργίας. Κινήσεις. Χρόνος ίσον κίνηση. Και ο Αριστοτέλης, αργότερα ο μαθητής του, μέσα στα φυσικά θέτει τον χρόνο με πιο κατανοητό τρόπο, όχι εκείνο για το οποίο χρησιμοποιούμε. Ο χρόνος δεν είναι εκείνο το οποίο χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε, αλλά είναι το μετρούμενον. Ο χρόνος είναι το μετρούμενον. Είναι η κίνηση. Την κίνηση παρατηρούμε. Το αισθητό μας, ο αισθητός κόσμος από τον οποίο παρατηρούμε και από τον οποίο αποτελούμεθα, παρατηρεί κίνηση. Φανταστείτε να μην υπήρχε το πρόβλημα των τελομερών, να μην υπήρχε η γύρανση. Η έννοια του χρόνου θα έχει τελείως διαφορετική σημασία στην ανθρώπινη οντολογία, στην ανθρώπινη φιλοσοφία, στην ανθρώπινη σκέψη. Ο χρόνος έχει αποκτήσει μια θανατολαγνική σημασία, συνεπικουρούμενος από τις διάφορες θρησκείες, ενώ ουσιαστικά στην επιστήμη, στα μαθηματικά, παραδείγματος χάρη, στα μαθηματικά, οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κλάδο των μαθηματικών, χρόνος δεν υπάρχει. Ο χρόνος υπάρχει σαν παράμετρο στη φυσική επιστήμη, η οποία είναι υποχρεωμένη να τον εισάγει για να παρατηρήσει την εξέλιξη του φαινομένου. Παρατηρούμε ένα φαινόμενο στην εξέλιξή του και χρειαζόμαστε, δηλαδή στην κίνησή του, καθώς κινείται. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τον χρόνο. Η μαθηματική θεωρία είναι pure, είναι αγνό πράγμα. Υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει και θα εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το αισθητό, είναι μόνο παράγωγο της λογικής. Ισχύει παντού και πάντα. Γι' αυτό και στα μαθηματικά μέσα δεν υπάρχει πουθενά χρόνος. Η έννοια του χρόνου. Και είναι η διαχωριστική λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο επιστημών. Αλλά είναι πολύ βαριά. Λεπτή, αλλά πολύ βαριά, με πολύ μεγάλη σημασία. Η σύγχρονη κβαντική φυσική όμως μας έχει δείξει ότι αυτό που από καταβολή της κβαντικής οι θεμελιωτές της υποψιάζονται, ότι για τα τελικά για τα φαινόμενα ισχύει η μη τοπικότητα. Πολύ απλά θα πούμε τι είναι η μη τοπικότητα. Ότι δηλαδή το σύμπαν έχει τον τρόπο του να μεταδίδει ακαριά την πληροφορία σε οποιοδήποτε σημείο του από οποιοδήποτε άλλο σημείο, αγνοώντας το όριο της ταχύτητας του φωτός. Αμερικανοί και Κινέζοι το έχουν ήδη δείξει πειραματικά αυτό. Υπάρχει στην κβαντική φυσική ως αποτέλεσμα του μοντέλου του μαθηματικού το οποίο χρησιμοποίησε για να βγάλει τα εργαλεία τα πειραματικά που οδήγησαν στο πείραμα, συνάντησαν ξαφνικά, κάποια στιγμή συνάντησαν η κβαντική φυσική το πρόβλημα της μη τοπικότητας. Η μη τοπικότητα σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι εδώ και ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρχει μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας, ένα ομοταγές ή συζυγές φαινόμενο που μεταφέρει την ίδια ακριβώς πληροφορία ή την αντίθετη του, συμβαίνει στο άλλο άκρο του γαλαξία. Αυτό λέγεται κβαντική σύζευξη. Αυτό στον Αϊνστάιν δεν άρεσε και μαζί με δύο άλλους συναδέλφους του, τον Ποντόλσκι και τον Ροζέν, γράψαν ένα paper, το γνωστό paper EPR, όπου αποκαλέσαν το φαινόμενο αυτό της κβαντικής spooky action at a distance, δηλαδή φαντασμική, ότι υπάρχει δράση με κάποιο φάντασμα. Επειδή με βάση τη θεωρία, τη γενική θεωρία και την ειδική θεωρία της σχετικότητας, δεν μπορεί να υπάρξει πληροφορία που να μεταδίδεται στο σύμπαν με ταχύτητα μεγαλύτερη εκείνης του φωτός, ο Αϊνστάιν σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Και είπε
ότι για να συμβαίνει αυτό πρέπει να υπάρχει παραβίαση. Αυτό ήταν ένα μεγάλο χτύπημα στο μαλακό υπογάστριο της οικογένειας των φυσικών της Γκβαντικής και μέχρι το 1960, που παρουσιάστηκε ένας λαμπρός φυσικός Αμερικανός, ο Τζον Μπελ, δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Ο Τζον Μπελ, λοιπόν, επέκτηνε, πήρε το μαθηματικό μοντέλο της Γκβαντικής και το επέκτηνε και είπε, εντάξει, οκ, okay, παιδιά, μέχρι εδώ, να δούμε τώρα. Εντάξει, είναι τελείως τρελό να λέμε ότι θα υπάρχει ακαριαία μετάδοση πληροφορίας. Για να συμβαίνει αυτό, πρέπει να ικανοποιούνται 1, 2, 3, 4, 5, 6 μαθηματικές ανισότητες. Οι γνωστές ανισότητες Μπελ. Δηλαδή, εάν συμβαίνει αυτό που μας λέτε, πρέπει να ικανοποιούνται αυτές οι ανισότητες. Το παίρνουν η επόμενη γενιά κβαντικών φυσικών και αρχίζουν τα πειράματα. Και το 1993, ο Άλεν Άσπεκτ, ένας Γάλλος, και κατόπιν σταδιακά σε πολλά εργαστήρια φυσικής σε όλο τον κόσμο, αποδείξανε ότι πραγματικά η μη τοπικότητα ισχύει. Και πώς τα αποδείξαν αυτό? Στα φωτόνια υπάρχει μία ιδιότητα, τα φωτόνια είναι σωματίδια, τα οποία τα ξεχωρίζεις, μπορεί να τα ξεχωρίσεις ή να τα ελέγξεις ή να τα διαχειριστείς με βάση μία ιδιότητά τους, η οποία λέγεται πόλωση. Υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να γεννήσουν φως, φωτόνια δηλαδή, τα οποία να είναι συζευγμένα, δηλαδή να είναι ταυτόχρονα γεννημένα. Αυτό σημαίνει σύζευξης. Αλλά ταυτόχρονα γεννημένα σημαίνει ότι η πόλωση την οποία ανέχουν είναι ταυτόσιμη. Στέλνουν λοιπόν το ζεύγος αυτό, το διαχωρίζουν των φωτονίων, το ένα στην, οι Κινέζοι δηλαδή, το τελευταίο πειράμα, για να μην πούμε όλα τα πειράματα, είναι εκατοντάδες τα πειράματα επαλήθευσης, το τελευταίο στείλανε από έναν δορυφόρο δύο φωτόνια που τα διαχωρίσανε, το ένα σε μία βάση στην Κίνα, 1400 χιλιόμετρα μακριά από μία δεύτερη που πήρε το δεύτερο φωτόνιο, μετρήθηκε το πρώτο φωτόνιο και ακαριαία, το άλλο φωτόνιο εμφανίστηκε με την ομοταγή ιδιότητα, πόλωσης. Χωρίς καμία απολύτως μετάδοση πληροφορίας. Πριν βγουν οι ανισότητες του Μπελ και πριν αποδειχθούν ότι δεν ισχύουν ως όριο για την μη τοπικότητα, άρα η μη τοπικότητα υπάρχει, ο Μπομ, ένας θεωρητικός φυσικός της κβαντικής, για να μπορέσει να δώσει στον κόσμο να καταλάβει τι σημαίνει μη τοπικότητα, τους έφερε το παράδειγμα του ενιδρίου. Φανταζόμαστε ένα μεγάλο ενιδρίο, το οποίο έχει μέσα μόνο ένα ψάρι. Αλλά το έχουμε εφοδιάσει στις πλευρές του με 150 κάμερες. Η κάθε μία κάμερα καταλήγει σε ένα μόνιτορ που το βλέπει ένας μόνο άνθρωπος. Ρωτάνε μετά τους 150 ανθρώπους για πόσα ψάρια είδανε. Η απαντήση είναι από 3 μέχρι 10. Η μη τοπικότητα δηλαδή, η έννοια δηλαδή του χώρου και του χρόνου στην παρατήρηση, εάν δεν υπάρχει το πείραμα, εάν δεν υπάρχει ο μαθηματικός φορμαλισμός που οδηγεί στο πείραμα, το οποίο θα αποδείξει κάτι, σου δίνει ασφαλμένες απαντήσεις. Η αληθινή γνώμη και των 150 άμα τους ρωτάνε, και θα έγινε αυτό, το πείραμα έχει γίνει, έτσι. Και θα μαλώνουν κιόλας μεταξύ. Μα όχι, δεν έχεις δίκιο, είναι 3 τα ψάρια. Όχι, είναι 5 τα ψάρια. Επειδή οι διαφορετικές κάμερες που βλέπουν δείχνουν διαφορετικές γωνίες του ενιδρίου και δεν μπορεί το ανθρώπινο μυαλό να εστιάσει ή να παρατηρήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρόνο τα φαινόμενα για να τα κατατάξει, αμέσως καταλήγει σε μια αληθή γνώμη. Στην αληθινή γνώμη. Εντάξει, είναι 2-3 ψάρια. Είναι 5 ψάρια εκεί μέσα. Και ήταν ένα ψάρι μέσα στο ενιδρίο. Το τρίτο μεγάλο σοκ το οποίο κανείς παθαίνει όταν τύχει να ξυπνήσει διαβάζοντας, δηλαδή να φάει αυτό το μαστίγωμα διαβάζοντας το ντύμεο, είναι η νόμη του Νεύτωνα. Η νόμη του Νεύτωνα. Δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή η νόμη του Νεύτωνα φτιάξανε την βιομηχανική. Στηρίχτηκε η βιομηχανική επανάσταση. Ξεκίνησαν να δουλεύουν οι μηχανές. Ξεκίνησε να δουλεύει ο ατμός. Στο 63C, παράγραφο 63C, D, E. Όταν βρισκόμαστε στη γη και πάρουμε ύλες για να τις ζυγίσουμε, τις σέρνουμε, τις κινούμε, και τότε αυτές αντιδρούν και επιδιώκουν να παραμείνουν ως έχους. Αυτό είναι ο νόμος της αδράνειας. Πρώτος νόμος του Νεύτωνα. Αντιδρούν, λέει, δεν κινούνται. Δεν θέλουν να κινηθούν. Και συνεχίζει παρακάτω. Η μικρότερη μάζα όμως υποχωρεί ευκολότερα. Δηλαδή επιταχύνεται περισσότερο. Βιάζεται, λέει ο Τίμεος.
υπό την επίδραση του ίδιου αίτιου κίνησης. Δηλαδή, εάν σε αυτά τα δύο εγώ ασκήσω την ίδια δύναμη, αυτό θα κινηθεί ευκολότερα, λέει ο Τίμιος. Γιατί έχει μικρότερη μάζα. Έχει διαφορετική επιτάκυνση. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και εκεί πέρα που η επιτάκυνση είναι σταθερή και δεν την δημιουργούμε εμείς με μία δύναμη, με βάση το βάρος, όπου οι δυνάμεις είναι διαφορετικές, αλλά η επιτάκυνση βαρύτητας είναι ίδια. Μας λέει λοιπόν ο Τίμιος για να το ξεκαθαρίσει. Να μην αφήσει δηλαδή το πιάνει και από εδώ, το πιάνει και από την επόμενη πλευρά του που λέει να προσέξουμε ότι η μετακίνηση κάθε στοιχείο προς το συγγενικό του σώμα είναι αυτό που το κάνει να φαίνεται βαρύ. Και μας επιβάλλει να λέμε κάτω τον τόπο προς τον οποίο κινείται. Όλα σχετικά λοιπόν και με βάση την αντίληψή μας, όλα λοιπόν είναι σχετικά και με βάση την αντίληψή μας, τι μπορούμε να καταλάβουμε. Ενώ ο νόμος ισχύει παντού. Το J είναι παντού το ίδιο, γκρόσο μόντο πάνω στη γη. Ο νόμος του Νεύτωνα, ή ο νόμος που βλέπουμε εδώ πέρα να μας διατυπώνει ο Πλάτωνας μέσα από τον Τίμαιο, ισχύει παντού. Ασκείς δύναμη, επάνω σε μια μάζα παίρνει μια επιτάκυνση. Μεγάλη μάζα, μικρή επιτάκυνση. Η ίδια δύναμη σε άλλο σώμα, μικρή μάζα, μεγαλύτερη επιτάκυνση. Όπα, μισό λεπτό, συγγνώμη. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, δεν είναι αυτά μόνο που θα αναφερθούν εκεί. Απλά εγώ αυτά έχω καταλάβει μετά από μερικά χρόνια μελέτης και ξανά επαλήθευσης και σύγκρισης και με άλλα κείμενα της αρχαίας μας ελληνικής γραμματείας και με τη σύγχρονη επιστήμη τι λέει από αυτών των θεμάτων. Είναι αυτά που έχω μπορέσει να καταλάβω. Υπάρχουν πολλά μέσα στον Τίμιο ακόμα, τα οποία και ο Πλάτωνας, δεν ξέρω τώρα αν το έχει κάνει ο Πλάτωνας αυτό. Εγώ δεν είμαι φιλολόγος, δεν είμαι μελετητής υπό την έννοια του να πιάσω ένα αρχαίο κείμενο και να μπορέσω από τη συντακτική ή την μηχανική του στισήματος του κειμένου να καταλάβω εάν έχει γίνει αλλίωση στο κείμενο. Αλλά εμένα μου φαίνεται διαβάζοντας τον Τίμαιο ότι συμβαίνει να επαναλαμβάνεται ή να επαναλαμβάνει βασικά πράγματα της ανάλυσης του, όπως είναι η λογική, η αρχική αιτία, η βασική φύση, σε πολλά διαφορετικά κομμάτια μέσα στον Τίμαιο. Εδώ λοιπόν, στις παραγράφους 89 σε και ντι και ντε, μας λέει ότι όποιος εργάζεται διανοητικά και με ένταση πρέπει επίσης να ασκεί ανάλογα και το σώμα του με τη γυμναστική. Ενώ εκείνος που ασκεί το σώμα του πρέπει να κάνει και τις ανάλογες και τις ασκήσεις με την ψυχή, στην ψυχή, με μουσική και φιλοσοφία. Ισορροπία. Εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε να διαβάσω. Δηλαδή δεν μπορεί να λεχθεί κάτι περισσότερο. Δηλαδή ό,τι λεχθεί θα είναι λιγότερο. Υπάρχει στη φυσική μία έννοια η οποία λέγεται εντροπία. Η εντροπία είναι το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος. Αλλά η ίδια έννοια υπάρχει και στην πληροφορική, στις γνωσιακές επιστήμες. Που λέει ότι όταν εγώ σας πω κάτι ή εσείς μου πείτε κάτι, εγώ βγω έξω να το μεταφέρω σε κάποιον άλλον, αυτός ο άλλος θα του αρέσει, θα το μεταφέρει σε κάποιον άλλον. Μετά από 5-6 επαναλήψεις της αρχικής πληροφορίας, έχει χαθεί περίπου το 50-80% του αρχικού μηνύματος. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει φύση, μας έχει βάλει έτσι κάποιο δαίμονα. Απλά είναι όταν μεταφέρεις κάτι και το επαναλαμβάνεις, όταν δεν έχεις το πρότυπο, γι' αυτό ο Πλάτων μιλάει συνεχώς για τα πρότυπα για τη δημιουργία, το χάνεις. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα μας λέει ότι όταν η ψυχή μέσα στο σώμα είναι ισχυρότερη από το σώμα, δηλαδή δεν την ασκούμε ή την έχουμε ασκήσει πάρα πολύ και βρίσκεται σε ένταση, τότε συνταράζει το σώμα από μέσα και του προκαλεί διάφορες ασθένειες. Όταν ασχολείται με πάθος με κάποιες μελέτες ή έρευνες, του δημιουργεί φθορές. Αν πάλι παίρνει μέρος ιδιωτικά ή δημόσια σε βίαιες διδασκαλίες και ρητορικές διαμάχες, το σώμα φουντώνει. Ταράζεται και παθαίνει καταρροές. Ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί για τον εαυτό του ολόκληρη τη ζωή μας σε πόσες τέτοιες καταστάσεις έχουμε εμπλακεί. Έτσι λοιπόν εξαπατά και την πλειοψηφία των γιατρών και τους κάνει να αποδίδουν το κακό σε άλλες αιτίες αντί για τις πραγματικές. Από το άλλο μέρος, όταν ένα μεγάλο και ισχυρότερο από την ψυχή σώμα βρίσκεται κοντά σε μια μικρή και ασθενική διάνοια, επειδή οι άνθρωποι έχουν από τη φύση τους δύο είδη επιθυμιών, δηλαδή την τροφή για το σώμα και τη φρόνηση για το θείο τμήμα που διαθέτουν, οι κινήσεις του ισχυρότερου υπηρεσχύουν και αυξάνουν τη δύναμή του, ενώ η ψυχή γίνεται ανόητη, χωρίς αρκετή αντίληψη και σημαντική μνήμη.
τότε προκαλείται η μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη από όλες τις αρρώστιες. Η αμάθεια. Για αυτά τα δύο υπάρχει μόνο ένας τρόπος σωτηρίας. Μόνο ένας τρόπος σωτηρίας. Το λένε και οι γιατροί σήμερα. Όλοι οι γιατροί. Ολιστικοί, της κλασικής ιατρικής. Να μην ασκούμε την ψυχή μας χωρίς να ασκούμε το σώμα. Ή το αντίθετο, ώστε να μην αντιδρούν μεταξύ τους και να εξασφαλίζονται έτσι η ισορροπία της υγείας μας. Έτσι, όποιος ασχολείται με τα μαθηματικά ή με οποιαδήποτε άλλο αντικείμενο και εργάζεται διανοητικά με ένταση, πρέπει επίσης να ασκεί ανάλογα και το σώμα του με γυμναστική. Ενώ εκείνος που φροντίζει το σώμα του με προσοχή, οφείλει να κάνει ανάλογες ασκήσεις και στη ψυχή, καλλιεργώντας τη μουσική και τη φιλοσοφία γενικά, αν θέλει να ονομάζεται ταυτόχρονα καλός και αγαθός. Αυτό, εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο σε μια ανάγνωση, δεύτερη, τρίτη ανάγνωση, πέφτει σε πάνω, αλλά ο συνταραγμός έρχεται όταν βλέπεις ότι ολόκληρη η σύγχρονη ιατρική που σηκώνει τα χέρια σε πολλά είδη παρεκβάσεων της υγείας μας, σου λέει τελικά χαλάρωσε, ηρέμησε, να ηρεμήσουμε, να κατασυγάσουμε μας, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία καλλιεργούν την ψυχή μας, ηρεμούν την ψυχή μας. Αυτό είναι το μήνυμα στο ορθό ζήν. Και λέει, η κάθαρση με φάρμακα είναι το χειρότερο είδος για να φροντίσουμε ένα σώμα, παρά μόνο σε υπέρτατη ανάγκη, και καμιά ασθένεια που δεν συνεπάγεται μεγάλους κινδύνους, δεν πρέπει να την ερεθίζουμε με φάρμακα. Στον τίμιο μέσα μας λέει ότι ο ερεθισμός από το κεφάλι καταλήγει στο σηκώτη, ονομάζεται ακοή. Άντε τώρα, με όσα έχουμε και γνωρίζουμε εμείς σήμερα, και καλώς τα γνωρίζουμε, επιστήμη είναι, επιστημονική γνώση είναι, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. Εδώ χρειάζεται μία μικρή έρευνα. Υπάρχει ένα φαινόμενο της ακοής, υπάρχει μάλλον ένα φαινόμενο που σχετίζει με την ακοή που λέγεται εμβοή. Όλοι τις γνωρίζουμε τις εμβοές. Είναι τα σφυρίγματα, τα τυβίσματα που ακούμε σε διάφορες φάσεις, οι οποίες αποδίδονται σε ένα επιβαρημένο σηκώτη, κουρασμένο ή σε κουρασμένα νεφρά. Η κινέζικη ιατρική, δηλαδή η ιατρική που γίνεται στην Κίνα σήμερα, μας λέει ότι τα νεφρά και το σηκώτη είναι διασυνδεδεμένα μέσα στο πλαίσιο του Yin και Yang, το εξετάζουν αυτό, του φιλοσοφικού Yin και Yang, και θα πρέπει να ηρεμήσουν και είναι υπεύθυνες για τις εμβοές. Υπάρχουν έρευνες και paper online που μπορεί να τα βρει κανείς. Και επίσης, εντάξει, ας πούμε ότι αυτό 421, δηλαδή γινόταν και 35 χρόνια πριν ο διάλογος. Τα έχει μάθει ο Σωκράτης αυτά πριν γίνει αυτός ο διάλογος. 450. Ποιος έχει παρατηρήσει τώρα εκείνη την εποχή και ποιος έχει ασχοληθεί με τα αποτελέσματα της γρήγορης και της αργής κίνησης στον ήχο? Ποιος έχει ασχοληθεί με τον ήχο σαν φυσικό φαινόμενο? Και μας λέει ότι η γρήγορη κίνηση είναι η οξύς ήχη που ακούμε, ενώ η αργή κίνηση των σωμάτων προκαλεί βαθιούς ήχους. Στη σύγχρονη φυσική, γνωρίζουμε. Κλασική φυσική, έτσι δεν είναι τίποτα. Οι υψηλές συχνότητες και οι χαμηλές συχνότητες. Τα πρίμα και τα μπάσα. Δηλαδή αυτό διαβάζοντας τον τίμεο. Εντάξει, το ξέρουμε. Το μαθαίνουμε από παιδιά ή το έχουμε καταλάβει. Αν πάρουμε ένα μοτεράκι από αυτό που φτιάχνουμε τον καφέ ή ένα τρυπάνι και το βάζουμε στις στροφές της γρήγορας και το κατεβάζουμε στις χαμηλές στροφές. Εντάξει, εμπειρία. Εδώ πέρα όμως υπάρχει μια ολόκληρη. Ένα ολόκληρο κομμάτι μέσα στον τίμεο, το οποίο εξηγεί αυτά τα πράγματα. Το γιατί και το πώς. Η χρυσή αναλογία είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι διάσπαρτο σε πολλά σημεία μέσα στον τίμεο. Ουσιαστικά μας αποκαλύπτει κάτι, μια παράμετρο της φύσης, την οποία δεν μπορούμε να την αισθανθούμε, να τη δούμε. Συγγνώμη, ναι, ναι. Για το εάν η φύση είναι αυτή που βλέπουμε ή είναι απλά η εικόνα που εμείς μπορούμε να δούμε λόγω της κατασκευαστικής μας δομής, υπάρχει, όπως είπαμε, απάντηση και σαφής και πλήρης. Στον τίμιο 51D είναι η αληθής γνώμη και η λογική. Δηλαδή, αν αυτό το οποίο βλέπουμε είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπάρχει, αυτό είναι μια αληθής γνώμη. Αλλά αν αυτό το οποίο βλέπουμε δεν είναι αυτό το οποίο πραγματικά υπάρχει και προβληματιστούμε πάνω σε αυτό, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική και την έρευνα, όπως μας λέει ο τίμιος. Παραδείγματος χάρη,
Η χρυσή αναλογία Φ υπάρχει μέσα στο ναυτίλο. Υπάρχει μέσα στο ηλιοτρόπιο. Υπάρχει μέσα στο Βιτρούβιο άντρα του Νταβίντσι, στις αναλογίες. Υπάρχει μέσα στο Πεντάγωνο, υπάρχει μέσα στο Δεκάεδρο. Υπάρχει μέσα στη φυσική δημιουργία σε απίθανα σημεία. Υπάρχει παντού. Και η χρυσή αναλογία αυτή, άμα κανείς δει ποιο είναι το κύτταρό της, δηλαδή τι μας λέει, ουσιαστικά είναι τρία σημεία πάνω σε μία ευθεία. Ο τρόπος όμως που χωρίζεται αυτή η ευθεία, τις αναλογίες των ευθυγράμμων τμήματων, δημιουργούν μία εξίσωση, η λύση της οποίας, μία δευτεροβάθμια απλή εξίσωση, η απάντηση της οποίας είναι το 1,618, το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, τι μας λέει, ότι το φ τετράγωνο, το αριστερό μέρος της εξίσωσης, ισούται με το γινόμενο, δηλαδή το εμβαδόν ενός τετράγωνου, φ επί φ τετράγωνο, ισούται με το εμβαδόν ενός ορθογωνίου που έχει πλευρά φ και ένα. Τη μονάδα. Όποια είναι η μονάδα. Παίρνεις τη μονάδα. Παίρνεις ένα ευθυγράμμο τμήμα, βάζεις τη μονάδα πάνω και παίρνεις την αναλογία. Αυτό προς αυτό να είναι ίσο με αυτό προς αυτό. Όποια και να είναι η μονάδα σου. Το μέτρο, η ίντσα, το πόδι. Πάντα προκύπτει η ίδια αναλογία. Φυσικά ο αριθμός αυτός φ έχει αναφέρεται κάπου τον Πυθαγόρα, στην πυθαγόρια ακολουθία, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα εξαιρετικά μεγατονικής ισχύως, θα έλεγα, πόνημα 1300-1200 σελίδων του καθηγητή και νομικού λυκειάρχη πρώην σε σύνταξη τώρα του Λυκείου Κερατσινίου, του Παναγιώτη του Μητροπέτρου, ο οποίος επί σειρά ετών, μαζί με τους μαθητές από όλες τις κατευθύνσεις, θετική και θεωρητική, κάνανε ανάλυση των λογικών μύθων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και εκδώσανε το 2005 ένα μνημειώδες έργο με τον τίτλο «Προσεγγίσεις στους μεγάλους λογικούς μύθους», όπου καταπιάνεται σχεδόν με το σύνολο του πλατωνικού έργου από την επιστημονική του πλευρά. Για τον Τίμιο αφιερώνουν ένα κομμάτι, στο οποίο μέσα ασχολούνται με την πυθαγόρια ακολουθία και με τη χρυσή αναλογία. Εάν μπορέσει κάποιος να προμηθευτεί αυτό το βιβλίο, θα είναι ευχής έργο. Μπορώ να πω που μπορώ να το προμηθευτώ. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει στο Πειραιά το βιβλιοπωλείο Αιγείς. Εκεί είναι όλα τα βιβλία. Και σας τα είχα πει όταν μίλησε εκεί την Αθήνα. Όλα τα πονήματα αυτά μαζί με τους μαθητές του, όταν ήταν η διάρκεια στο Ιωτεροσύνη, εκεί βρίσκονται. Και φυσικά η Πυθαγόριος ακολουθία δεν είναι κάτι το οποίο το βρήκαμε κάποια στιγμή επειδή έτυχε να μετρήσουμε και να ξαναμετρήσουμε και κάποια άλλα πράγματα και να συναντάμε το φι. Η Πυθαγόριος ακολουθία φαίνεται ότι βρίσκεται σε όλη την κλίμακα της δημιουργίας, από το μικρό μέχρι το συμπαντικό. Ο μεταστάς τώρα Ιπποκράτης Δάκογλου είχε υπολογίσει την θέση ενός δέκατο πλανήτη μέσα στο ηλιακό μας σύστημα με βάση μια μελέτη που είχε κάνει για την ανάδυση της χρυσής αναλογίας στις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών, από τον ήλιο και μεταξύ τους. Υπολόγισε λοιπόν θεωρητικά, μαθηματικά, ότι θα πρέπει να υπάρχει σε εκείνο το σημείο ένας δέκατος πλανήτης. Πραγματικά μετά από λίγα χρόνια, στις 29 Ιουλίου του 2005, η NASA ανακοίνωσε την ύπαρξη δέκατου πλανήτη, στη θέση που είχε υποδείξει ο Ιπποκράτης Δάκογλου. Φυσικά δεν το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, εγώ μέχρι να το μάθω δεν το ξέρα. Πρόσφατα το μάθα και εγώ, πριν από 10 χρόνια δηλαδή. Αλλά θέλω να πω ότι γεννάμε συνέχεια. Γεννιέται πληροφορία, γεννιέται γνώση, η οποία δεν διαχέεται. Πρέπει να αρχίσουμε να διαχέουμε αυτή τη γνώση, όπως είπε και ο καθηγητής ο κ. Παμαρινόπουλος προηγουμένως. Για το καλό όλων μας. Απεδείχθη λοιπόν ότι υπάρχει πραγματικά δέκατος πλανήτης. Με βάση τους υπολογισμούς και τις μελέτες που έκανε ο κύριος Δάκογλου, ο μεταστάς τώρα, πάνω στη χρυσή αναλογία. Εδώ πέρα έρχεται η επιτομή κάποιων πραγμάτων μέσα στον ενοιολογικές επιτομές μέσα στον Τίμεο. Θα ήταν, λέει, μετεοπονία χωρίς να διαθέτουμε πρότυπα
να μελετήσουμε τις κινήσεις των άστρων. Προσέξτε εδώ. Και ο καθένας μπορεί να κάνει τις αναγωγές εύκολα. Θα ήταν μετεοπονία χωρίς να διαθέτουμε πρότυπα, χωρίς να διαθέτουμε κάποιο μοντέλο, κάποιο φυσικό, μαθηματικό, κάποιο επιστημονικό μοντέλο. Να μελετήσουμε τις κινήσεις των άστρων, να μιλήσουμε για τις συνοδούς και για τις προσεγγίσεις και απομακρύνσεις τους, οι οποίες στέλνουν ανησυχητικά σημάδια για τους ανθρώπους που δεν μπορούν να σκεφτούν λογικά για τα πράγματα που θα συμβούν στο μέλλον. Διότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα μέσα στην κοινωνία στην οποία βρίσκεται και μέσα από τη λογική διαπραγμάτευση της θέσης του στο σύμπαν και με τον συνάνθρωπό του να υπολογίσει ακριβώς τα πράγματα και να ορίσει ακριβώς τα πράγματα στη ζωή του. Δεν το κάνει όμως αυτό. Καταφεύγει και ματαιοπονεί και ασχολείται με άλλα πράγματα. Και στη συνέχεια λέει, αναγκαστικά λέει, οι άνθρωποι δεν μπορούν να μην πιστέψουν. Προσέξτε, εδώ είναι δύο αρνήσεις. Αναγκαστικά πιστεύουν λοιπόν οι άνθρωποι στα όσα αναφέρονται ότι οι θεοί κατασκεύασαν, αυτά δηλαδή που ο Τίμιος μας λέει ότι οι Αιγύπτιοι οι ιερείς μετέδωσαν στο Σόλωνα που είχε πάει κάτω που τους είχε επισκεφθεί και τα μετέφερε μετά στον προπάπο του, παρόλο που στερούνται επαρκών αποδείξεων. Δηλαδή, λέει οι άνθρωποι, ναι, πράγματι. Δυστυχώς, αναγκαστικά κάποιες φορές πιστεύουν παρότι στερούνται επαρκών αποδείξεων. Αυτό, τι άλλο θα περίμενε κανείς να ακούσει από κάποιον δάσκαλο μεγάλο για να καταλάβει ποιος είναι ο δρόμος της γνώσης. Στα εδάφια 48-52, τα οποία θα μπορούσε να ήταν πολλές ώρες ακόμα ανάλυσης, αναφέρονται, αντιδιαστέλλεται η μορφή με το περιεχόμενο στη δημιουργία. Τεκμηριώνονται η προέλευση, οι αλλαγές και οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν την δημιουργία, τις φάσεις, τα αισθητά, με βάση τα τέσσερα στοιχεία πάντα, και γίνεται επανειλημμένα επισήμανση ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λογική μας αντί για την αντίληψη στα πράγματα επάνω. Δηλαδή, αυτά τα οποία βλέπουμε σαν αλλαγές και αλληλεπιδράσεις είναι αυτά που πιάνουν, είναι τα αισθητά. Να χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να βρίσκουμε τους νόμους και τις λογικές αιτίες πίσω από αυτά. Εδώ πέρα, πριν από 4 χρόνια, έκανα μία προσθήκη με βάση κάποιες κουβέντες που είχαμε ένα εκλεκτό φίλο, με 2 εκλεκτούς φίλους, ο ένας εκ των οποίων είναι και παρών κιόλας, επάνω στον Παρμενίδη, του Πλάτωνα. Περί ιδεών ή περί ιδεών. Ο Παρμενίδης ήταν ένας φιλόσοφος ο οποίος επεχείρησε, ελεάτης της ελεατικής σχολής, μαζί με τον Ζήνωνα, οι οποίοι και οι δύο επεχείρησαν να αποδείξουν και αποδεικνύουν, σύμφωνα με τη λογική επαγωγή και με την εισάτοπον απαγωγή στα δύο έργα, ότι τα πάντα, το παν είναι ένα. Τα πάντα είναι ένα. Όλες οι μορφές που βλέπουμε είναι αντανακλάσεις μιας βασικής εικόνας. Ενός βασικού προτύπου, όχι εικόνας, ενός βασικού προτύπου. Από το οποίο δημιουργούνται οι εικόνες με βάση την αισθητή αντίληψη που σχηματίζει ο άνθρωπος για τα πράγματα. Και ενώ σε όλο το σώμα του Τίμεου ο Πλάτων χρησιμοποιεί επανειλημμένα την επισήμανση, κάνει μάλλον την επισήμανση περί του αρχικού αιτίου, της αρχικής δημιουργίας του Θεού, του δημιουργού, όπως τον λέει, ο οποίος μετά λέει αποτραβήχτηκε, δηλαδή της πληροφορίας η οποία δημιουργεί το σύμπαν, βλέπουμε ότι το ίδιο πράγμα το κάνει και στον διάλογο Παρμενίδης, των περιειδεών. Το οποίο όταν έγινε αυτός ο διάλογος, ο Πλάτωνας καν δεν είχε γεννηθεί. Του τον μετέφεραν, τον έμαθε από τον Σοκράτη, ο οποίος ήταν παρόν στο διάλογο και ο Σοκράτης ήταν περίπου 20 χρονών. Τότε ζμήλευε τη διαλεκτική του τέχνη και έλεγε κάποιες για εκείνους, για τον Ζήνωνα που είχε έρθει στην Αθήνα μαζί με τον Παρμενίδη, να διδάξουν αυτό την ισχύ του ενός, την παρουσία του ενός, την ύπαρξη του ενός από το οποίο πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα, ακόνιζε την διαλεκτική του, τη διαλεκτική μέθοδο. Και μάλιστα είναι πολύ έτσι διασκεδαστικό να διαβάσει κανείς, ας πούμε, αυτό το διάλογο, πώς ο ελεάτης της Παρμενίδης του μπάρει το Σοκράτη. Βέβαια, νεαρός Σοκράτης, έτσι, 20 ετών. Το νόημα τελικά, τουλάχιστον αυτό που ο ομιλών έχει καταφέρει να εξάγει,
είναι ότι ο Πλάτων είναι απόλυτα ξεκάθαρο στο έργο του. Είναι ένα από τα τελευταία έργα τη ζωή του, τη πιο όρημη και κατασταλαγμένη, όπου αναγορεύει τη λογική και την απόδειξη ω τα κυρίαρχα εργαλεία δια των οποίων ο άνθρωπο έχει εφοδιαστεί από τη δημιουργία του. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί για να βρει τη θέση του μέσω σύμπαν. Όταν ο άνθρωπο λέει για αναψυχή, παραμερίζει τι σκέψει που αφορούν τα αιώνια όντα, δηλαδή όταν πάβει να είναι ένα θανατολάγνο, θρησκόπλητο θεοαναλυτή, υπόψη, αυτό είναι δικό μου, δεν γράφεται μέσα. Εγώ το εκτιμώ έτσι. Και αρχίζει να ασχολείται με τις αιτίες της δημιουργίας του σύμπαντος, κάτι δηλαδή που του προσφέρει ευχάριστη και αυλαδή ικανοποίηση, τότε δίνει στη ζωή του φρόνιμη και όμορφη απασχόληση. Τι πιο αισιόδοξο μήνυμα μπορείς να πάρεις μέσα από ένα τέτοιο έργο? Και εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο Πλάτων θέτει το ζήτημα της γνώσης και της ερμηνείας των αιτίων και της δημιουργίας όχι σε υπερβατικό επίπεδο, όπως έχουν κάνει όλες οι μονοθεϊστικές θρησκείες, αλλά μέσα σε απολύτως ανθρώπινα πλαίσια και μας δείχνει τον δρόμο προς το επικοδόμημα της σύγχρονης μαθηματικής λογικής, αλλά και της φυσικής θεωρητικής και πειραματικής έρευνας. Οι προτροπές, οι τελικές προτροπές στις παραγράφους, οι οποίες είναι προς το τέλος του έργου, είναι ο ισορροπημένος τρόπος ζωής και η διαρκής εκπαίδευση. Ισορροπημένος τρόπος ζωής, διαρκής εκπαίδευση. Και μάλιστα έχει γραφτεί και ένα εξαιρετικό βιβλίο πριν από χρόνια, αρχές δεκαετίας του 2000, του Λου Μάρινοφ, Πλάτωνας, όχι Πρόζακ. Το οποίο εξαντλείται ακριβώς επάνω σε αυτό το μοτίβο. Ισορροπημένη ζωή και διαρκής εκπαίδευση. Η μεγάλη προτροπή του τίμεου είναι να χρησιμοποιούμε τελικά την νόησή μας για το σκοπό που μας δόθηκε. Και εδώ πέρα τελείωσα αυτά που έχω καταφέρει να επισημάνω. Και μπορούμε, όποιος έχει κάποιες ερωτήσεις ή θέλει να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ.